Σήμερα συγκεντρωθήκαμε για να μιλήσουμε, να ενημερώσουμε τα μέλη μας για τις εξελίξεις και για την επικείμενη συγχώνευση της Τράπεζας Χανίων με την Μπαγκρίτια. Εμείς έχουμε συστήσει ένα σωματείο, όσοι είχαμε πάρει ας πούμε μερίδες της Τράπεζας Χανίων, οι οποίες μετά το PSI δεν εξαργυρώθηκαν, και προσπαθούμε να πάρουμε πίσω τα χρήματά μας. Αυτό είναι η ουσία, ο σκοπός του σωματείου. Βρισκόμαστε σε ένα δικαστικό αγώνα με την τράπεζα. Έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες και στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και στο εφετείο. Και έχουμε μεγάλη αγωνία. Δεν κάναμε γενικές συνελεύσεις τώρα 2-3 χρόνια λόγω του κορονοϊού. Τι θα γίνει, έχουμε την αγωνία μας με τη συγχώνευση και πώς θα, και σε περίπτωση που δικαιωθούμε, πώς θα πάρουμε τα λεφτά μας, αλλά και αυτοί που δεν έχουν προσφύγει καθόλου, τι θα γίνει με τις μερίδες. Με τις μερίδες που έχουν, ας πούμε, σαν μετοχές. Άμα δεν έχει μπει στο χρηματιστήριο, λέγονται μερίδες. Αυτό ξεκίνησε από το 2015 με το PSI. Τα ποσά, ναι, βεβαίως. Ξεκινάμε, έχουμε εδώ πέρα μέλος που έχει από 3 χιλιάρικα έως μέλος που έχει 750-800 χιλιάρικα. Έχουν επενδύσει όλα τους τα λεφτά πολλοί κόσμος και βρέθηκε σε απελπιστική κατάσταση όταν τους είπε η τράπεζα μετά το PSI ότι δεν μπορούν να τα πάρουν. Ενώ ας πούμε αρχικά εμείς τα είχαμε πάρει αυτές το πρόγραμμα, τη χρυσή επένδυση, με την προϋπόθεση να τα πάρουμε όποτε θέλουμε. Είχε υπογραφεί, ας πούμε, η σύμβαση που είχαμε κάνει. Βέβαια, άλλαξε μετά, γίνει αποδίδω. Το αποδίδω πάλι ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο το επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα Χανίων. Αλλά και αυτό ήταν να το πάρεις όποτε θέλεις.